Ποιον από το Survivor, αν έβλεπες στο δρόμο, δεν θα του μιλούσες και γιατί? Σε όλους θα μιλούσα, δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Σε όλες, όλα τα παιδιά. Πολλοί από τους παίκτες που έχουν καθίσει στην ίδια θέση έχουν παραδεχτεί ότι έχουν κλέψει φαγητό. Εσύ έκλεψες? Ναι, έχω κλέψει κι εγώ. Έχουν κλέψει όλοι. Τι είχα κλέψει? Λίγο ρύζι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στο παιχνίδι? Η πιο δύσκολη στιγμή στο παιχνίδι ήταν όταν ο γιος μου 14 Απριλίου είχε γενέθλια, ήμουν εκεί και δεν ήμουν στα γενέθλιά του. Δεν ήταν κάτι άλλο, ούτε το φαγητό, ούτε τίποτα άλλο. Ήταν επειδή δεν ήμουν κοντά στο παιδί μου 14 Απριλίου που είχε τα γενέθλιά του. Ποιο είναι το πιο στενάχωρο που έχεις διαπιστώσει για συμπαίκτη σου βγαίνοντας από το Survivor? Ότι κάποια στιγμή κάποια παιδιά που γνώρισα εκεί δεν ήταν ο αυτός και αλλάξανε πολύ. Και αυτό με στεναχωρεί γιατί τους έβλεπα διαφορετικά και μετά ήταν λίγο. Εννοώ για κάποιους συγκεκριμένους παίκτες που τη μία είναι έτσι, τη μία είναι αλλιώς. Θα στα πω κάποια στιγμή τα ονόματα. Πάντως, δεν είναι ο Σάγκης ούτε η Μαριαλένα. Τι έχεις κάνει, έχεις πει που δεν έδειξαν οι κάμερες και νιώθεις ότι θα πρέπει να μάθουμε? Νομίζω ότι πάντα υπήρχαν κάμερες, οπότε ό,τι έχετε δει είναι αυτό. Ποιο από τα σχόλια που διάβασες αφού βγήκες από το Survivor πιστεύεις ότι σε αντικεί περισσότερο? Αυτό στο κρίνει ο κόσμος. Εγώ ό,τι για να δω θα το δω με αγάπη. Αυτή ήταν η γνώμη σε αυτόν που το σχολίασε, οπότε είναι σεβαστή. Αληθεύει ότι μέσα στο παιχνίδι έχεις χάσει πολλά στοιχήματα από τον Μπάρτζη? Αληθεύει και έχω χάσει στοιχήματα από τον Μπάρτζη και ένα από τον Τζέιμς. Αληθεύει. Πώς θα τα ξεπληρώσεις? Τα έχουμε βρει με τα παιδιά, οπότε θα γίνει σίγουρα. Δεν μ' αρέσει να χρωστάω. Ποιος από τους παίκτες που έχουν μείνει μέσα κρύβει το αληθινό του πρόσωπο? Ηλίας. Σκιαγράφησε με τρεις λέξεις το χαρακτήρα του Ηλία. Τη μία έτσι, τη μία αλλιώς. Και τη μία έτσι και τη μία αλλιώς. Του Σάκη. Ο πιο τέλειος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Τιμή μου που γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αδελφός μου, για πάντα δίπλα του. Του Ασημακόπουλου. Σας τον κρίνει ο κόσμος, τον έχει κρίνει ο κόσμος. Και όταν έρθει θα καταλάβει τι έχει γίνει. Του Κόρο. Και αυτός άλλαζε πολύ. Τη μία ήταν έτσι και τη μία αλλιώς. Εύχομαι τα καλύτερα, Κόρο. Τη Μαριαλένα. Μαριαλένα, αδελφούλα μου, την αγαπάω, τη λατρεύω. Μαγκάκι. Μεγάλη παιχτούρα. Της Ελένης. Ελένη είναι ένα κορίτσι που θα μπορούσε να ήταν καλύτερα. Η προσωπικότητά της επηρεάζεται πολύ και δεν είναι αυτό που θέλει να δείξει, επηρεάζεται. Και αν τη συμβούλευα κάτι θα της έλεγα, της το είχα πει και άλλες φορές, να είναι ο αυτός της και να μην επηρεάζεται. Τι σου είπε η Δήμητρα όταν γύρισε σπίτι? Πώς είσαι έτσι, πώς έγινες έτσι. Okay, ωραία Κυριακή, αλλά πώς είσαι έτσι ρε φίλε. Έτσι λέω, αυτός είναι. Δήλωσες ότι θες να κάνεις και άλλα παιδιά. Ήταν μια δήλωση πάνω στον ενθουσιασμό σου ή συνειδητή? Θέλω πολύ να κάνω άλλα δύο παιδιά. Θα προσπαθήσω. Λέει το κοπέλι, κάνει την κυρά και θέλει. Έτσι λέει στην Κρήτη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος? Τι φοβάμαι περισσότερο? Είμαι θεοσεβούμενος και θεοφοβούμενος. Δηλαδή και φοβάμαι τον Θεό και τον αγαπώ πολύ. Εύχομαι πάντα ο Θεός να μας έχει καλά όλους, πραγματικά. Και να είναι δίπλα μας, ό,τι και αν κάνουμε.